10, μαζί μου, 10, 9, 8, 7, 6, πιο δυνατά, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Σεβαστέ πατέρα Στυλιανέ, κυρία Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας Φανή Παπαδομά, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας Εύα Τζουβελέκη, κύριε Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Αναστάση Εκαμούτσι, κύριε Αντιδήμαρχη Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέα Χατζησταμάτη, Οικονομικών κύριε Γιώργο Παπασπύρου και Αντιδήμαρχος Πρασίνου Περιβάλλοντος κύριε Νίκο Κοβάνη. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Θηβαίων Σταμάτη Χαλβατζή και Θωμά Κιούση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Δομβρένας, κύριοι Πρόεδροι Ξηρονομής, Χωστίων, Σεραφείμ Δέδε, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρία Διευθύντρια Δημιασίου και Λυκείου Δομβρένας, κυρίες Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, του Νηπιαγωγείου Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, κυρίες Πρόεδροι Συλλόγων Γυναικών, κύριε Λευτέρη Κτιστάκη, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, αγαπημένα μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της κοινότητας των Βρένας για την φωταγώγηση του δέντρου και σας ευχαριστούμε όλες και όλους που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει το άναμα του δέντρου, Άγιο Βασίλη, μάγο, ξωτικά, κεράσματα, λουκουμάδες, διαδραστικά παιχνίδια, face painting και δώρα. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων. Επιπρόσθετα, δώρα θα δοθούν και στα παιδιά που παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και χαρά. Ξεκινάμε την εκδήλωση με σύντομους χαιρετισμούς. Καλείται η Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, κυρία Φανή Παπαδομά, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ξεκινάει το εργαστικό κομμάτι σε όλη τη Βιωτία. Από χθες σχεδόν όλα τα δέντρα, σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις ανάψαν. Είμαστε εδώ μαζί σας για να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας χρόνια πολλά. Είναι η γιορτή της αγάπης, η γιορτή της χαράς και όλοι μαζί αποτυπώνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτές τις γιορτές. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλεί τον Δήμαρχο Θηβαίων, κύριος Γιώργος Αναστασίου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι, όπως είπε και η κυρία Παπαθωμά, ημέρες χαράς, ημέρες γιορτινές, που πραγματικά όλοι μας έχουμε ανάγκη να περάσουμε λίγες ημέρες και λίγες ώρες ξεγανιτσάς με τους αγαπημένους μας ανθρώπους για να μπορέσουμε να νιώσουμε έτσι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και επειδή βλέπω ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα, νομίζω ότι το μήνυμα της αισιοδοξίας, της αγάπης και της ελπίδας που στέλνουμε όλοι μαζί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να περάσετε όμορφα όλοι, να έχουμε μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και ελπίδα και να είμαστε πάντοτε ενωμένοι. Και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά γιατί βλέπω όλη σχεδόν τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης εδώ, Πρόεδρε, αυτό σου αξίζει καρδιά και όχι μόνο της Ενότητας Θίσβης αλλά και από τις άλλες τοπικές κοινότητες του Δήμου Θηβαίων. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν πραγματικά την τοπική κοινωνία, δεν θέλω να πω ονόματα, και αυτό τους ευχαριστούμε πραγματικά για την παρουσία του σήμερα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και ελπίζω το 2023 να είναι καλύτερο από την χρονιά που θα φύγει σήμερα, σε λίγες μέρες. Να είστε καλά. Καλούμε τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, κύριο Αναστάσιο Καμούς. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλησπέρα σας, όλοι καλεσμένοι από τον πατέρα Στυλιανού, ακριβώς ανέφεραν το παρελαμβανόμαστε χρόνια πολλά για τις ημέρες που έρχονται. Το μικρόφωνο πρέπει να στρέψει επιγόντως στα παιδιά που περιμένουν και αντιμονούν. Να ευχαριστήσουμε όσους συνέδραμαν σε αυτή την εκδήλωση. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε πάλι εδώ και περισσότεροι. Να είστε καλά. Ολοκληρώνουμε τους χαιρετισμούς με τον πρόεδρο της κοινοτικής Δομπρένας, κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Σεβαστέ πατέρα Στυλιανέ, κυρία την Περιφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας Παλή Παπαθωμά, κύριε Δήμαρχε Τιβαίων, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των γειτονικών κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων Νηπιακοκίου Δημοτικού Δημασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και Συλλόγων Γυναικών, σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου, σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε στην παταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Συνόδας Δομπρένας. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία EDF, η οποία υπενθυμίζω ότι δραστηριοποιείται τώρα τελευταία και από χρόνια πριν στην κοινότητα Δομπρένας και στην κοινότητα Θύσβης. Θέλω να ευχαριστήσω και η οποία είναι ο χορηγός της απόψινης εκδήλωσης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EDF, τον κύριο Αντώνη Ξενιό, ο οποίος ενέκρινε αυτή τη χορηγία, γιατί αν δεν είχε κρίνει τη χορηγία αυτή, δυστυχώς η εκδήλωση δεν θα γινόταν. Τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης τον ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, επίσης τον ευχαριστούμε, διότι παρετήθηκε ο ίδιος και μας τίμησε στην απόψινη εκδήλωση. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες του και τα στελέχη, τον Γιάννη τον Φιδαρά και τον Χριστόφορο τον Καρά. Θα προσθέσω κάτι και κλείνω. Κύριε Ξενιέ, είναι γεγονός ότι επειδή δραστηριοποιήσατε πριν πάρα πολλά χρόνια, οι σχέσεις της κοινότητας ή του τότε Δήμου δεν ήταν και τόσο καλές. Οι σχέσεις αυτές άλλαξαν. Με εμάς, με τον Αντιδήμαρχο, με οποιοδήποτε. Υπάρχει μια σχέση συνεργασίας. Και θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Ευχόμαστε μάλλον όλοι μαζί και ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Αγαπημένα μας παιδιά, όλων των σχολικών βαθμίδων, σας εύχομαι καλή πρόοδο, να είστε όλοι καλά, εσείς και οι οικογένειές σας. Επίσης εύχομαι σε όλους και σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά, καλές γιορτές και να είστε όλοι καλά. Σας αγαπάμε όλους πολύ. Να ευχαριστήσω και την παρουσιάστρια της απόψινης εκδήλωσης, την Μαρία Τριαγγελίνα, η οποία έκανε μία άψογη παρουσίαση και τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το όνομα του δέντρου.